Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν οι ηλεκτρονικές απάτες με εκατοντάδες πολίτες να πέφτουν θύματα και να χάνουν ακόμη και πολλές χιλιάδες ευρώ. Το θέμα έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς όλα δείχνουν ότι αν δεν υπάρξει ενημέρωση και επαγρύπνηση, τότε τα περιστατικά αυτά θα αυξάνονται και θα απασχολούν τις αρχές και στο μέλλον. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Υπήρου, Ηλίας Μίτσιος, στάθηκε στα στοιχεία των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με τα οποία το πρώτο 9μηνο του 2021 το ύψος των ηλεκτρονικών απατών έφτασε τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ένας τρόπος ηλεκτρονικής εξαπάτησης που έχει κάνει πολύ έντονα τελευταία την εμφάνισή του είναι το λεγόμενο phishing, δηλαδή το ψάρεμα. Η υποκλοπή προσωπικών κωδικών ή αριθμών τραπεζικών καρτών είναι αυτό που επιδιώκουν οι εξαπατητές. Οι ηλεκτρονικές απάτες είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει πάρει ήδη ανησυχητικές διαστάσεις και είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα το αντιμετωπίζουμε και στη συνέχεια. Ενδεικτικά να πούμε ότι σύμφωνα με στοιχεία των ελληνικών τραπεζών, το πρώτο 9μηνο του 2021 το ύψος των ηλεκτρονικών απατών έφτασε στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο κατάλογος με τους πιθανούς τρόπους δράσης είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Ωστόσο, με δεδομένο ότι βρισκόμαστε στην εορταστική περίοδο όπου και οι ηλεκτρονικές αγορές αυξάνονται, θα θέλαμε να σταθούμε ιδιαίτερα στο κομμάτι αυτό. Επισημαίνουμε στους πολίτες λοιπόν ότι όπως κάνουν μια έρευνα αγοράς για το προϊόν που θέλουν να αγοράσουν, έτσι θα πρέπει να κάνουν αντίστοιχα και έρευνα αγοράς για το από πού θα αγοράσουν ηλεκτρονικά. Ο εντοπισμός των αναξιόπιστων ηλεκτρονικών καταστημάτων πολλές φορές πρέπει να πούμε ότι είναι δύσκολος, ωστόσο υπάρχουν κάποιοι ενδείκτες οι οποίοι μπορούν να μας διευκολύνουν. Έτσι, για παράδειγμα, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να δελεαζόμαστε από ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές, ειδικότερα όταν αυτές είναι πολύ κάτω από την μέση τιμή που βλέπουμε στα άλλα καταστήματα. Ακόμα θα πρέπει να μας υποψιάσει το γεγονός εάν ως στοιχείο επικοινωνίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος είναι μόνο ένα κινητό τηλέφωνο και δεν υπάρχει φυσική έδρα ή αν δεν μας δίνεται η επιλογή για να πληρώσουμε με αντικαταβολή. Και ακόμα είναι σημαντικό να λαμβάνουμε πληροφορίες από προηγούμενους πελάτες που έχουν ψωνίσει από το συγκεκριμένο κατάστημα και μπορούν να μας πούν αν ήταν οι ίδιοι ευχαριστημένοι ή όχι. Επίσης έχουμε πολλές περιπτώσεις εξαπάτησης συμπολιτών μας όπου επιτίδει αναρτούν αγγελίες στο διαδίκτυο για πώληση προϊόντων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς το τοπίο είναι πολύ χλωμό σε αυτές τις περιπτώσεις και θα πρέπει να προτιμούμε να βλέπουμε τα προϊόντα από κοντά και σε καμία περίπτωση να μην προκαταβάλουμε τα χρήματα. Πολλοί συμπολίτες μας προκατέβαλαν τα χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και ουδέποτε πήραν το προϊόν το οποίο ήθελαν να αγοράσουν. Άλλος ένας τρόπος επίσης που μας απασχολεί τον τελευταίο καιρό είναι το λεγόμενο phishing, δηλαδή η υποκλοπή των προσωπικών κωδικών ή τραπεζικών καρτών. Εκεί, σε αυτή τη μέθοδο, αποστέλλονται μαζικά γραπτά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα ή στο email, δήθεν από κάποια τράπεζα και αυτά τα μηνύματα περιέχουν ένα σύνδεσμο, τον οποίο καλείται ο χρήστης να τον ακολουθήσει προκειμένου να επιλύσει δήθεν κάποιο πρόβλημα που έχει ανακύψει με το λογαριασμό του. Εφόσον το επιλέξει, τότε ανακατευθύνεται σε μια ψεύτικη ιστοσελίδα που προσομοιάζει πάρα πολύ με την πραγματική της τράπεζας και εφόσον καταχωρήσει τους προσωπικούς του κωδικούς, πλέον οι επιτίδοι έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν χρήματα από το τραπεζικό του λογαριασμό σε δικό του τραπεζικό λογαριασμό. Αντιλαμβάνεστε ότι έτσι έχουν χαθεί πολλές φορές πολλά μεγάλα χρηματικά ποσά και ακόμη και αν η αστυνομική έρευνα ανακαλύψει τα στοιχεία ταυτότητας του διούχου του τραπεζικού λογαριασμού, η διαδικασία της επανάκτησης των χρημάτων είναι μια ενέργεια πάρα πολύ δύσκολη.